Ένας τύπος ανοίγει την πόρτα του κουρίου, βάζει ίσα ίσα μόνο το κεφάλι του μέσα και ρωτάει: Εμάς τώρα, σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις? Κοιτάει ο κουρέας το δευτέρι του με τα ραντεβού του και του λέει: Σε 2 ώρες μεγάλε. Ο τύπος χωρίς να πει τίποτα κλείνει την πόρτα και φεύγει. Μετά από 2 μέρες, να σου πάλι ο τύπος: Εμάς τώρα, σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις? Κοιτάει ο κουρέας πάλι το δευτέρι του με τα ραντεβού του και του λέει: Αδερφέ, σε 1 ώρα μπορώ. Ο τύπας δεν απαντάει, δεν λέει τίποτα, κλείνει την πόρτα, φεύγει. Αυτό γινόταν κάθε 2 μέρες για κανένα δίμηνο. Οπότε ο κουρέας λέει στον βοηθό του: Ρε Βαγγελάκη, μόλις έρθει πάλι αυτός ο μυστήριος, θα τον ακολουθήσεις, να δούμε ποιος είναι, πού πάει. Μάλιστα, αφεντικό, μάλιστα, μάλιστα. Έτσι λοιπόν και γίνεται, εμφανίζεται πάλι ο τύπος: Ρε Μαστρά, καλησπέρα, σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις? Α, σήμερα έχω πολλή δουλειά. Σε 3 ώρες. Έγινε, ευχαριστώ. Και κλείνει πάλι την πόρτα και φεύγει. Φεύγει από πίσω και ο Βαγγελάκης για να δει πού πάει τέλος πάντων. Μετά από 1/2 ώρα, επιστρέφει στο μαγαζί ο Βαγγελάκης. Έλα ρε μικρέ, τον ακολούθησες? Ναι, τον ακολούθησα. Άντε επιτέλους να λυθεί το μυστήριο. Και πού πάει τελικά όταν φεύγει από εδώ? Σπίτι σου.